Ο Θεός των δυνάμεων, αδερφοί μου, να είναι μαζί μας. Κύριε των δυνάμεων, με θυμών γενού. Και ο άνθρωπος απέναντί του, ανίσχυρος, του λέγει ότι άλλων βοηθών εκτός σου δεν έχουμε. Και το περισσότερο πάντων ότι μετά του Θεού μας είναι και η Παναγία μας η οποία μεσητεύει και ο Άγιος Γεώργιος του οποίου έχουμε τη χάρη να ερχόμεθα στον Ιερόν του Ναών για να ακούμε Λόγων Θεού. Κύριε των δυνάμεων με θυμών γενού, ο Θεός μας δια των οποίων εμείς αγωνιζόμεθα να τον έχουμε πάντοτε κοντά μας, αιωνίως, στην Βασιλεία του την Επουράνιο, στον Παράδεισο. Περί Παραδείσου λοιπόν το Θείον Κήρυγμα. Τι είναι ο Παράδεισος? Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν αγωνίζονται. Άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει. Περί Παραδείσου ο Λόγος. Τι είναι ο Παράδεισος? Ποιος τον είδε? Ποιος ήρθε να μας πει τι είναι ο Παράδεισος? Είδαν, αδελφοί μου, και ομίλησαν περί Παραδείσου. Και εκείνοι οι οποίοι δεν ανοίγουν την Αγία Γραφή, δεν πρόκειται ποτέ να αντιληφθούν ότι ο Πανάγαθος Θεός μας έδωκε την ευλογία Του και γνωρίζουμε τι θα είπε η Παράδεισος. Και σε αυτό το σημείο, εάν κοιτάξουμε περισσότερο, θα δούμε ότι ο Παράδεισος δεν κερδίζεται με μέσα. Δηλαδή όποιος έχει το μέσο πηγαίνει και λέγει στον Θεό δώσε μου τον Παράδεισο. Εκείνος ο οποίος κερδίζει τον Παράδεισο είναι εκείνος ο οποίος είναι δίκαιος. Δίκαιος ο Θεός και δικαιοσύνη αγάπησε. Όλοι οι άνθρωποι γενικώς είναι άδικοι. Η αδικία βασιλεύει στον κόσμο αυτόν. Δίδουν τιμάς, δίδουν πρωτεία, δίδουν θέσεις εκεί που τους φέρει η φιλία ή η συγγένεια. Θέλετε παράδειγμα? Ανεβαίνει μια κυβέρνηση και κατεβαίνει άλλη κυβέρνηση. Τότε θα δούμε ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει, αλλά θα καθίσουν κοντά σε εκείνους οι οποίοι κυβερνούν ή οι φίλοι ή οι συγγενείς. Δεν είναι δικαίων αυτό? Εκείνος ο οποίος έχει συγγένεια με τον κυβερνήτη δεν μπορεί εκείνο να προχωρεί ενώ όσο έχει μόνο τη συγγένεια και δεν έχει τίποτε άλλο. Ο Θεός είναι δίκαιος μετά των άλλων ιδιωτήτων τα οποία έχει ο Θεός, έχει και την δικαιοσύνη. Δίδει τιμάς εκεί όπου βρίσκεται η αξία. Όταν έχεις αξία θα σου δώσει την τιμή. Θα σου δώσει τον Παράδεισο. Εάν δεν έχεις αξία, δεν θα πάρεις τον Παράδεισο. Κοντά στους ανθρώπους πάντοτε τιμούνται οι φίλοι ή οι συγγενείς. Εις τον Θεό όμως τιμούνται πάντοτε οι άξιοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν αξία.
Αυτή είναι η μοναχική παρηγορία που έχουν εκείνοι που είναι ενάρετοι, οι οποίοι τηρούν τα εντολάς του Θεού, οι οποίοι τιμούν τον Θεό και ποιούν το θέλημά Του. Όταν αμελούν ή καταφρονούν οι άνθρωποι τους αξίους, τότε ο Θεός δίδει σε αυτούς την δικαιοσύνη και την αξία και τον μισθό. Από τους ανθρώπους αδικούνται, από τον Θεό δικαιώνονται. Να δούμε τον Άγιο Γεώργιο. Δεν ήταν αδικία όλα εκείνα τα μαρτύρια τα οποία υπέστη. Τον δικαίωσε όμως ο Θεός. Να δούμε τον Άγιο Νεκτάριο. Δεν τον εσυγκοφάντησαν, δεν τον διέσυραν. Τον δικαίωσε όμως ο Θεός και τον αγίασε. Τούτο μας δείχνει φανερά ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος κηρύττει πάντοτε στο Ευαγγέλιο Του την δικαιοσύνη. Δίκαιωση, Κύριε, και δικαιοσύνη σ' αγάπη σας, δίκαιε κρίση σου. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Αδικεί ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Ο Θεός δεν αδικεί κανένα. Όταν λέμε δεν αδικεί κανέναν, ούτε τον άδικο, ούτε τον δίκαιο. Ο άδικος απολαμβάνει σε αυτόν τον κόσμο. Ο δίκαιος απολαμβάνει στον άλλο κόσμο. Και έτσι και οι δύο δεν μπορούν να έχουν παράπονο στον Θεό ότι εμένα με αδίκησε. Ο πλούσιος ο οποίος είχε τον πτωχολάζαρο κοντά του, του επέτρεψε ο Θεός να έχει όλες τις πρόσκαιρες χαρές του του κόσμου. Ο Λάζαρος δεν είχε καμία χαρά. Απίλαυσαν στη ζωή του. Αυτό του είπε ο Αβραάμ. Μνήστε τη τέκνη του, λέγει. Σι απίλαυσε τα καλά σου εν τη ζωή σου. Ο Λάζαρος όμως ποτέ. Τώρα του λέγει, απολαμβάνει αυτός και υποφέρεις εσύ. Αυτό διάλεξες. Αυτό επήρες. Και είναι τούτο ακριβώς το οποίο πρέπει, αδερφοί μου, να έχουμε εστραμμένους τους οφθαλμούς εις τον δίκαιον Θεό. Εγώ είμαι ο δίκαιος κριτής. Δεν δίδω, λέγει, ποτέ τιμάς κατά την γνώμη μου. Δεν τιμώ τους φίλους ή τους συγγενείς. Τιμώ τους αξίους. Εκείνος ο οποίος είναι άξιος. Στην Βασιλεία την ειδική μου λέγει ο Θεός, όποιος κοπιάσει λαμβάνει μισθό. Όποιος δεν κοπιάσει δεν πληρώνεται. Όποιος φανεί άξιος έχει δόξα. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου ή εκ σεβονίμων μου, είπεν εις τους δύο μαθητάς του ο Κύριος μας, όταν του είπε «Δώσε, Κύριε, να καθίσουμε ένας εκ δεξιών σου και ένας εκ αριστερών σου». Τότε είπε ο Θεός ότι τούτο θα το λάβουν εκείνοι οι οποίοι είναι άξιοι. Για εκείνους τους οποίους ετοιμάστη η Βασιλεία. Ποιος όμως δεν θέλει να κοπιάσει, ποιος δεν θέλει να αγωνιστεί, δια να κερδίσει την Βασιλεία του Χριστού που δεν έχει τιμή, μόνο εκείνοι οι οποίοι δεν πιστεύουν, οι οποίοι δεν θέλουν να αγωνιστούν. Θέλουν να κερδίσουν την Βασιλεία του Θεού εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν. Διότι η Βασιλεία του Θεού είναι ατίμητος. Δεν τιμάται. Δεν εξαγοράζεται. Δεν δίδει κανείς χρήματα για να πάρει τη Βασιλεία του Θεού.
Αυτή είναι η βασιλεία του, η οποία δεν έχει τέλος. Διότι είναι αιώνιος, δεν τελειώνει. Ο παράδεισος δεν έχει τέλος. Η βασιλεία του Χριστού δεν είναι βασιλεία του κόσμου τούτου. Το είπε άλλωστε ο Κυριός μας όταν τον ανέκριναν οι εχθροί του και τους είπαν ότι η βασιλεία μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Αν ήμτο εις αυτόν τον κόσμο η βασιλεία μου, λέγει, είχα στρατό να με υπερασπίσει. Και πόσους αγγέλους έχει ο Θεός? Αμέτρητα πλήθη. Είναι η βασιλεία των ουρανών, η μακαριότης του Θεού. Είναι δόξα ατελεύτητος. Δεν τελειώνει η δόξα εκείνου ο οποίος κερδίζει τον παράδεισον. Είναι η ζωή η αθάνατος. Είναι με έναν λόγο ο παράδεισος. Αυτός είναι ο παράδεισος. Παράδεισος μόνο να τον ονομάζει το στόμα του ανθρώπου, χαίρεται το πνεύμα του όταν ομιλεί και λέγει παράδεισος. Όταν πλησιάσουμε κανένα μέρος το οποίο ο Θεός δημιούργησε με τη σοφία του και βλέπουμε εκείνα τα δάση, εκείνα τα νερά, εκείνα τα πουλιά, εκείνα τα άνθη, αμέσως ανοίγουμε το στόμα μας χωρίς να το θέλουμε και λέμε, εδώ είναι παράδεισος. Είναι η χάρη Θεού. Αυτός είναι ο παράδεισος. Χαίρεται το πνεύμα του ανθρώπου. Μόνο να τον συλλογιστεί τον παράδεισον, εφραίνεται η ψυχή του. Παράδεισος. Ευτυχισμένη πατρίδα των προπατώρων. Εκείνοι οι οποίοι εκέρδισαν τον παράδεισον. Γλυκής λιμένας της ελπίδος. Εκεί καταφεύγει εκείνος ο οποίος ελπίζει. Ο μόνος σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ο παράδεισος. Το τελευταίο βραβείο της πίστεως του ανθρώπου. Διότι όταν εισέλθει στον παράδεισο φεύγει η πίστη. Δεν υπάρχει πίστη. Βλέπουν τα μάτια. Εδώ υπάρχει πίστη. Στον παράδεισο δεν υπάρχει. Διότι αυτά που πιστεύεις τα βλέπεις εκεί. Εδώ τα πιστεύουμε, δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό στεριζόμεθα στην πίστη. Μέσα στον παράδεισο χάνεται η πίστη. Δεν υπάρχει πλέον πίστη. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Δια επί αναφορμή κλαίει το βρέφος όταν γεννάται και βγαίνει από την κοιλία της μητρός του? Ποιος θα μου απαντήσει? Νομίζει το βρέφος ότι εκεί είναι η ευτυχία του. Ασφαλισμένο, δεν φυσάει αέρας, δεν φυσάει παγωνιά, δεν παίρνουν χιόνια, δεν έρχονται πίνες, δεν έρχονται τίποτα. Εκεί στην κοιλία της μητρός του είναι ευτυχέστατο. Και όταν φύγει από την κοιλία της μητρός του κλαίει, λέει, τέτοιον τόπον ευτυχισμένο, λέει, τώρα πού βγήκα εδώ? Και αρχίζει και κλαίει. Κλαίει και δεν σταματά το κλάμα του. Έχασα, λέγει, εκείνο που είχα. Πλην όμως η φυσική αφορμή ακριβώς είναι ότι έχασε την ζωή και την ανάπαυση που είχε. Και αν το βρέφος είχε σωστά τα λογικά του, όποιος ήθελε να το ερωτήσει, αν ευχαριστεί το να βγει από την κοιλία της μητρός του, ήθελε να αποκριθεί.
να στέκει εκεί μέσα πάντα και να μην βγει ποτέ. Αυτό θα έλεγε. Γιατί όμως, για ποιο λόγο? Διότι μέσα στην κελία της μητρός του δεν βλέπει τίποτε άλλο, δεν βλέπει αυτό το οποίο χαίρεται εκείνος ο οποίος ζει εις τον ήλιον, εις το φως, εις τον αέρα, εις την γλυκύτητα της ζωής. Θέλει να μην φύγει από εκείνο που έχει. Όταν βγει από την κοιλία της μητρός του, φαίνεται πως βγήκε από την ανάπαυση που είχε, πως έχασε τη ζωή του, πως εστερήθη τον κόσμο του. Δια τούτο κλαίει, δακρύζει και πονεί. Δεν έχει όμως ούτε την κρίση το παιδάκι, δεν έχει ούτε το μυαλό το οποίο θα αποκτηθεί συντοχρόνο και να σκεφτεί που ευρίσκεται και τι έλαβε από τον Θεό. Αυτή είναι και η κυρία αιτία που όταν χάσουμε ένα δικό μας πρόσωπο αρχίζουμε και κλαίουμε, πονούμε, δακρύζουμε. Όπως είναι το βρέφος το οποίο βγαίνει από την κοιλία της μητρός του. Έτσι παθαίνουμε και εμείς. Φαίνεται πως πιστεύει ότι εκτός από αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δι' αυτό κλαίουμε και για να έρθουμε εις αυτούς οι οποίοι εκφωνούν επικαιδείους λόγους, θα τους δούμε και αυτούς να πιστεύουν, με μία διαφορά ότι πιστεύουν στα κοσμικά τα οποία νομίζουν ότι υπάρχουν στον άλλο κόσμο. Θα έβρεις, λέγει, το φίλο σου εκεί, θα καπνίζετε το τσιγαράκι σας, θα παίζετε το τάβλι σας και θα είστε μια χαρά. Επικίδει οι λόγοι μέσα στον ναό του Θεού. Πώς έξω από αυτήν την ζωή δεν υπάρχει άλλη ανάπαυση. Αν έστεκεν στην εξουσία μας, θα ήθελαμε να στέκομαι εδώ πάντα και να μην φύγουμε ποτέ από αυτόν τον κόσμο. Πλην όμως, δεν έχει κανείς την εξουσία να πει ότι θα μείνει αθάνατος. Αναμένουμε αυτόν τον θάνατο. Εκείνα όπου βλέπουμε, εκείνα που θέλουμε, ως αν αποθάνουμε, δακρύζουμε και κλαίουμε ότι τα αφήκαμε. Έφυγε, λέγει, εχάθη, λέγει, έχασα, λέγει, δείγμα απιστίας. Έχασα το πλάσμα μου, λέγει. Δεν το χάσες το πλάσμα σου. Το πλάσμα σου βρίσκεται εκεί που είναι ο Θεός. Αν έπραξε τα καλά, θα τα απολαύσει. Αν έπραξε τα κακά, πάλι θα τα απολαύσει. Ό,τι επεθύμησε σε αυτόν τον κόσμο, αυτό θα του δώσει. Δώησε, Κύριος, κατά την καρδία σου, λέει. Εφόσον δεν αγάπησες τον Θεό, δεν επήγεσαι στον Θεό. Εφόσον δεν ηθέλησες τον Θεό, δεν έχεις θέση κοντά στον Θεό. Ήταν το ερώτημα κάποτε όταν ένα παιδί πνευματικό μου απίφθινε την ερώτηση, θα κερδίσω τον Παράδεισο? Η απάντηση ήταν, αγαπάς τον Παράδεισο? Ναι, λέγει, τον αγαπώ. Θα τον κερδίσεις. Εάν δεν τον αγαπάς, δεν θα τον κερδίσεις. Δεν ακούσατε τους καλλιτέχνες? Δεν γουστάρω να σωθώ, λέγει. Δεν μ' αρέσει. Αυτό που δεν σου αρέσει, αυτό θα πάρεις. Εμείς εις τούτον δεν κάνουμε τίποτα σαν φρόνιμοι και στοχαστικοί άνθρωποι, κάνουμε όμως όπως τα μωρά τα ανοήτα, τα βρέφη. Από εκείνον το σκότος της χαμηλής Αιγύπτου,
όταν έφυγαν οι Εβραίοι και ήρθαν μέσα στην έρημον και έτρωγαν το μάνα και εχαίρεντο με το φως το οποίο τους έδιδαν ο Θεός της ελευθερίας, εκείνοι αγαπούσαν την Αίγυπτο. Δεν ήθελησαν να ακούσουν δια την ελευθερία την οποία τους έδωσε ο Θεός, δια την Ιερουσαλήμ. Επαραπονούνται στο Μωυσή. Εφύγαμε, λέγει, από εκεί που ήρθαν τα σκόρδα, τα πεπόνια, τα ψάρια. Τώρα εδώ μέσα τι θα φάμε. Και παρακάλεσε τον Θεό ο Μωυσής και τους έστειλε το μάνα. Δεν ήσαν ευχαριστημένοι. Έτρωγαν το μάνα, δεν είχαν ευχαρίστηση. Θέλουμε κρέας. Όπως αυτή τη στιγμή που αρχίσαμε την νηστεία, οι κυλιόδουλοι φωνάζουν. Θα μου κόψεις το κρέας. Φάε κρέας όσο θέλεις. Αυτό τους είπε ο Θεός. Θέλετε να σας δώσω κρέας. Θα σας δώσω τόσο πολύ, θα πεθάνετε όμως, λέγει ο Θεός. Θα σας δώσω άφθονο, λέγει, να φάτε και να πεταχτεί και από τη μύτη σας ακόμη. Τους έστειλε ο Θεός το κρέας το οποίο ήθελαν. Το έφαγαν και πέθαναν. Έμειναν μέσα στην έρημο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι αυτός εδώ ο τόπος είναι η ευτυχία του. Οι Εβραίοι νόμιζαν ότι η Αίγυπτος μέσα στην δουλεία ήταν όλη τους η χαρά. Από εκείνη τη θλιβεράν φυλακή της δυστυχίας εισερχόμεθα στο θέατρο της δόξης και με λίγα λόγια από αυτήν την τρισάθλιο ζωή όπου κάνουμε εδώ σε αυτόν τον κόσμο είμεθα παντοτινά παραπονεμένη. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν παραπονείται από αυτήν τη ζωή? Ο κάθε ένας, είτε μικρός είτε μεγάλος, είτε νέος είτε γέρον, όλοι παραπονούνται από αυτόν τον κόσμο, από αυτήν τη ζωή. Όσα χρόνια και αν ζήσει ο άνθρωπος, τα βλέπει πάντοτε λιγότερα. Δεν του αρέσει να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλει να αποκτήσει εκείνη την μακαρία ζωή των παράδεισων, ο οποίος θα είναι ευτυχισμένος αιωνίως, χωρίς τέλος. Από αυτό και μόνο το ότι η δόξα δεν τελειώνει, αμέσως έρχεται το συμπέρασμα. Ατελείωτος χαρά, δηλαδή παράδεισος. Δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Μπορούμε να τον κερδίσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Ό,τι και αν μας πούν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι ο παράδεισος. Ποιον να ερωτήσουμε, σε ποιον να απευθυνθούμε? Να ερωτήσουμε μόνο δύο ανθρώπους. Αυτούς οι οποίοι είδαν τον Παράδεισο. Οι οποίοι αντίκρισαν την αιώνιον ζωή και την αιώνιον ευτυχία και την αιώνιον χαρά. Ο ένας είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτός ο οποίος έγραψε την Αποκάλυψη. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο Απόστολος Παύλος. Αυτοί οι δύο είδαν τον Παράδεισον και είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Ο Άγιος Ιωάννης
Τον έλαβε ένα άγγελος, τον ανέβασε πάνω σε ένα ψηλό όρος και εκεί βλέπει, λέγει, την πόλη την Αγία, την Άνω Ιερουσαλήμ. Η πόλη είναι τετράγωνος, την περιγράφει. Παράδεισος. Μεγάλη και υψηλή πόλη. Έχει 12 θεμέλια και στηρίζεται πάνω σε αυτά. Κάθε θεμέλιο είναι και ένα λιθάρι πολύτιμο. 12 θύρες. Έχει 12 πόρτες. Και κάθε θύρα είναι ένα μαργαριτάρι. Τα μαργαριτάρια ξέρετε πόσο πανάκριβα είναι και πόσο τα ποθεί ο κόσμος. Δι' αυτό γίνονται και μάχες για να αποκτήσουν αυτά τα μαργαριτάρια. Εκεί η θύρα του παραδείσου είναι κάθε μία και από ένα είδος μαργαριταριού. Εκεί δεν είναι ναός χτιστός, δεν υπάρχουν ναοί εκεί όπως αυτούς που έχουμε εμείς. Διότι είναι άχτιστος ο παράδεισος. Δεν ήγγισαν χέρια άνθρωπου να τον χτίσουν. Είναι αυτός ο Θεός ο Παντοκράτορ. Αυτός είναι ο παράδεισος, τον οποίον προσκυνούν οι ουρανοί και η γη. Αυτόν βλέπεις, με Αυτόν θα είσαι, με Αυτόν θα απολαμβάνεις την αιώνιο χαρά. Εκεί δεν υπάρχει ήλιος όπως είναι τώρα, ούτε σελήνη, γιατί είναι το ανέσπερον φως, λέγει, της δόξης, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, όπου δεν σβήνει, δεν υπάρχει εσπέρα. Πάντοτε είναι φως, συνεχώς φως, ατελείωτο φως, χαρά φωτός. Αδελφοί μου, όταν περιγράφουμε αυτήν την εικόνα που πηγαίνει το μυαλό μας και λέμε, Θεέ μου, μη μας στερήσεις τέτοια χάρη. Δεν υπάρχει ο ήλιος να φέγγει την ημέρα και η σελήνη να φέγγει τη νύχτα. Είναι φως που δεν δει ποτέ. Και απήνεγε με, λέγει ο Ιωάννης ο θεολόγος, εν πνεύματι επόρος μέγα και υψηλών. Με ανέβασε, λέγει, πάνω σε έναν όρος υψηλότατον. Και έδειξε με την πόλη τη μεγάλη, την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από το Θεό. Και μου έδειξε, λέει ο Άγγελος, την Αγία Πόλη, την Ιερουσαλήμ, λέγει, την Άνω, όχι την κάτω Ιερουσαλήμ. Μα αυτή είναι μια εικόνα του Παραδείσου, την οποία αν εβλέπαμε θα πληροφορούν το μόνο τα μάτια μας. Δεν θα πληροφορεί το ο νους μας. Τα μάτια θα έβλεπαν, ο νους δεν θα μπορούσε να το αντιληφθεί. Πηγαίνουμε στο άλλο πρόσωπο, που είναι ο Παύλος. Η εκλογή του Θεού, το σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο οποίος διέδωσε την αλήθεια και το φως σε όλον τον κόσμο. Ερπάγει, λέγει, μέχρι τρίτου ουρανού. Υπάρχουν δηλαδή τρεις ουρανοί. Είναι ο ουρανός αυτός όπου πετούν τα πουλιά, ο ένας ουρανός. Ο δεύτερος ουρανός είναι αυτός ο οποίος είναι τα άστρα και ζωγραφίζεται και τον βλέπουμε. Και ο τρίτος ουρανός είναι ο Παράδεισος. Επήγαινε μέχρι τον τρίτον ουρανό, στον Παράδεισο, ο Απόστολος Παύλος. Και υπάγει, λέγει, μέσα από αυτόν τον κόσμο και εισήρθεν εις τον Παράδεισον. Είδε πράγματα και ήκουσε πράγματα. Μα τι λόγεις πράγματα είδε ο Απόστολος Παύλος?
εκείνα που δεν επεθύμησεν ποτέ η καρδία μας να δούμε, ούτε συλλαμβάνει, λέγει ο άνθρωπος, εκείνα τα οποία είδε ο Απόστολος Παύλος, διότι τα λέγει ο ίδιος. Ποτέ μου, λέγει, δεν είχα ουδεμίαν εικόναν από εκείνα τα οποία είδα. Α, ο φθαλμός ούκ είδε. Είδα εκείνα, λέγει, που δεν είδε μάτιν ανθρώπου. Βλέπουμε, αδελφοί μου, τον κόσμο, βλέπουμε την πρόοδο του κόσμου, βλέπουμε την ανάπτυξη του κόσμου, την επιστήμη του κόσμου, βλέπουμε πολλά. Εκείνα που είδε ο Απόστολος Παύλος, λέγει, δεν είδε μάτι ανθρώπου. Ούτε ήκουσε το αυτί του ανθρώπου ποτέ εκείνα τα οποία ήκουσε ο Απόστολος Παύλος. Και στην καρδία του ανθρώπου δεν ανέβη ποτέ εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός δι' εκείνους που τον αγαπούν. Δεν μπορεί να δηλώνεις ότι είσαι άθεος. Είμαι άθεος, λέει. Υπήρχε ένας προηγουμένος από σένα που το είπε ότι είναι άθεος, ότι δεν πιστεύει στον Θεό. Και τον ονόμασε ο Θεός άφρονα. Άφρον, είπεν άφρον εν την καρδία αυτού και έστε Θεός. Αυτός είναι ο άπιστος. Εκείνος ο οποίος, λέγει, δεν πιστεύω, είναι εκείνος ο οποίος ακριβώς επήρε και την επωνυμία από τον Θεό. Άφρον, τρελός. Ο Θεός δίδει σε εκείνους που τον αγαπούν την παρουσία του και φωτίζει με την πίστη των Αποστόλων του την ψυχή του. Άνθρωποι που είδαν οφθαλμοφανός των παράδεισων, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αετός της θεολογίας. Δι' αυτό, όταν τον δούμε επάνω στις εκκλησίες, στους θόλους των εκκλησιών, εις εκεί που στέκονται τα θεμέλια, τα τέσσερα, προσέξτε τους, αδερφοί μου, όταν θα ανέβουμε την Κυριακή επάνω στην εκκλησία, θα δείτε τον Άγιον Ιωάννη να έχει κοντά του έναν αετόν. Ο αετός, λέγει, της θεολογίας. Ένας Παύλος που ήταν το σκεύος της εκλογής του Θεού, ομιλούν με αυτά τα σκοτεινά και απόρριτα, τα οποία δεν μπορούμε ούτε να τα περιγράψουμε ούτε να τα δούμε. Αυτοί ομιλούν γιατί τα είδα. Από εκείνα που ομιλούν καταλαβαίνουμε ότι τι είναι ο παράδεισος. Παράδεισε. Να σε καταλάβουμε δεν μπορούμε. Να σε κερδίσουμε μπορούμε. Έχουμε την δυνατότητα, ως που είναι τα μάτια μας ανοιχτά, να κερδίσουμε αυτόν τον παράδεισο. Να ερωτήσουμε και αυτόν τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος και έζησε μαζί μας επί τρία ολόκληρα χρόνια με την παρουσία του και αιωνίως με την αόρατον παρουσία του. Αυτός μας λέγει στο Ιερό Ευαγγέλιο ότι ο παράδεισος είναι ένας σπόρος αγαθός. Μας λέγει πως είναι ένας κόκκος συνάπεος. Μας λέγει πως είναι το προζύμι το οποίο ζυμώνει η μητέρα το ψωμί των παιδιών. Μας είπε ο Θεός ότι είναι ένα δίχτυ μεγάλο το οποίο πιάνει μέσα εκείνους οι οποίοι θέλουν να κερδίσουν τον παράδεισο. Μας είπαν ότι είναι ένας μαργαρίτης, πως είναι ένας θησαυρός και κρυμμένος, πως είναι ο κόλπος του Αβραάμ. Μας είπαν ότι με αυτάς τις παραβολές να καταλάβουμε τι είναι ο παράδεισος. Πλην όμως, παράδεισε, να σε γνωρίσουμε δεν μπορούμε, να σε κερδίσουμε μπορούμε. Έχουμε την δύναμη, ως που είναι τα μάτια μας ανοιχτά, να τον κερδίσουμε τον παράδεισο.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιέ και Λόγια του Θεού του Ζώντος, εσύ που έγινες άνθρωπος όπως είμαστε εμείς, πέ μας πιο φανερά τι είναι ο Παράδεισος. Δύο πράγματα θα σας πω, λέγει ο Θεός. Είναι μια ζωή χωρίς θάνατον. Αυτή εστίν η αιώνιο ζωή. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Είναι μια χαρά χωρίς τέλος. Χαρίσετε ημών η καρδία και την χαρά ημών ουδείς αίρει αφημών. Θα έχετε τέτοια χαρά, λέγει, που δεν θα μπορέσει κανείς να σας την πάρει. Εις αυτόν τον κόσμο, αν χαρούμε λίγο, ύστερα από λίγο κλαίωμεν, αδερφοί μου. Εάν έχουμε λίγη χαρά, εξαφανίζεται μέσα στη θλίψη. Στον Παράδεισο όμως δεν μπορεί κανείς να αγγίσει στη χαρά την οποία θα έχει εκείνος ο οποίος θα είναι κάτοικος του Παραδείσου. Είναι μια ζωή χωρίς θάνατον. Εδώ, όσα χρόνια και αν ζήσουμε, μας απειλεί η ώρα του θανάτου. Και πότε είναι η ώρα του θανάτου? Κάθε ένα λεπτό. Κάθε ένα λεπτό που περνάει είναι και η ώρα του θανάτου. Δεν γνωρίζουμε σε ποιο λεπτό θα κλείσουμε τα μάτια μας. Εάν φέρουμε στο μυαλό μας την ευτυχία του κόσμου ή μια μεγάλη ή μια μικρά ευτυχία τούτου του κόσμου, δηλαδή ένα μέρος τούτου του κόσμου, αν είσαι βασιλιάς, αν είσαι μονάρχης του κόσμου τούτου και αν βασιλεύεις μέσα σε χώρες και κράτη χωρίς να έχεις κανέναν εχθρό, αν ζεις χωρίς αρρώστια, αν χαίρεσαι χωρίς να δοκιμάσεις καμία λύπη, αν είσαι γεμάτος από κάλλος, ευμορφία, ομορφιά, αν είσαι πλούσιος, αν είσαι ένδοξος, αυτή φαίνεται η μεγαλύτερη ευτυχία της γης. Δεν υπάρχει άλλη μεγαλύτερη ευτυχία. Αυτά τα οποία παραθμίσαμε είναι αυτά τα οποία ακριβώς βασιλεύουν σε αυτόν τον κόσμο. Μα αυτή είναι μια ευτυχία και νομίζεις ότι θα την έχεις? Όσον θέλει να ζήσεις, ζήσε. Πρέπει όμως μια ημέρα να αποθάνεις. Θα φύγεις. Όσα κι αν έχεις, όσα και αν απολαμβάνεις, κάποια μέρα θα φύγεις. Κάποια μέρα πρέπει να αποθάνεις, διότι πρώτος απέθανε ο Χριστός μας και ενώ σου απέθανε ο Θεός μας, θα αποθάνουμε κι εμείς. Και πρέπει κάθε ώρα να φοβούμεθα τον θάνατο. Εκείνος ο φόβος σε κάνει να είσαι δυστυχισμένος. Όταν σε μια στιγμή περισυλλογείς, όταν θα είσαι μόνος σου και σκεφτείς ότι κάτι χτίζεις, κάτι αγοράζεις, κάτι αποταμιεύεις και σε μια στιγμή θα τα αφήσεις. Σε καταλαμβάνει ένας πόνος, μια θλίψη. Και πού πάνε οι κόποι μου? Άλλος θα τους απολαύσει, λέγεις. Άλλος θα τους κερδίσει τους κόπους μου. Πάλι αν ο φόβος του Θεού δεν πικραίνει την καρδία σου και δεν σε ενδιαφέρει, η μικρή ευτυχία την οποία έχεις δεν θεραπεύει την επιθυμία σου, η οποία επιθυμία σου είναι να τα έχεις πάντοτε όλα. Κάτι σου λείπει. Κάτι επιθυμείς και δεν το έχεις. Είσαι ευτυχής, μα ήθελε να είσαι ευτυχέστερος. Εκείνη η στέρηση σε κάνει να δυστυχείς. Έχω, λέγει, πλούτη, αλλά ήθελα να έχω περισσότερα. Και αμέσως λυπάσαι και αγωνιάς. Μέσα εις αυτήν την εικόνα, αντί να έχεις χαρά,
Αντί να έχεις ευτυχία, έχεις δυστυχία. Με όλη τη μεγάλη ευτυχία του κόσμου δεν είσαι ποτέ ευτυχής, όσα και σου δώσει τούτος ο κόσμος. Όταν αποθνίσκεις και το σκέφτεσαι μόνο τούτο, αμέσως λυπάσαι. Και λέγεις ότι αυτή η ευτυχισμένη ζωή που ζω, κάποια μέρα θα τελειώσει. Μέσα στον Παράδεισο η ευτυχία είναι ατελείωτος. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν υπάρχει θλίψης ότι θα πεθάνεις. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν πάντοτε να πεθάνεις, λέγει, πριν πεθάνεις. Διότι όταν θα πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Για να είσαι ευτυχισμένος, πρέπει να γίνεις νεκρός σε αυτόν τον κόσμο, να νεκρώσεις τα πάθη σου, να αποθάνεις πριν πεθάνεις και όταν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις. Διότι κερδίζεις τον Παράδεισο. Φεύγεις με την παρησία στο πρόσωπό σου ότι θα δεις εκείνον ο οποίος σε περιμένει, τον Θεόν. Μα η χαρά χωρίς τέλος στον Παράδεισο αυτή είναι άπειρος, είναι τελεία, είναι ατελεύτητος. Καθώς εξηγούσαν οι θεολόγοι ότι αυτή η χαρά δεν μπορεί να την περιγράψει ούτε νους ανθρώπου, ούτε χέρι ανθρώπου. Είναι αιώνιος και μακρά χαρά. Είναι όλη η ευτυχία και όλη η χαρά. Ποτέ δεν λιγοστεύει. Είναι όλη η χαρά μαζί. Χαίρεσε όλη την μακαριότητα εις όλων των αιώναν και χαίρεσε όλη την μακαριότητα εις κάθε στιγμή του αιώνος που περνά. Όταν είσαι μακάριος εις όλη εκείνη την αιώνιον ζωή, τόσο είσαι μακάριος εις κάθε στιγμή που περνά της αιωνίου ζωής. Τι λόγες χαρά είναι αυτή, ποιον μπορεί να την περιγράψει. Αδερφοί μου, θα φέρουμε μία εικόνα για να δούμε τι είναι η χαρά. Η θάλασσα την οποία βλέπουμε, η ωκεανή, είναι γεμάτη με αλάτι. Είναι αλμυρά η θάλασσα. Σκέψου για μια στιγμή ότι πέφτει από τον ουρανό μία σταγόνα νερού που έχει τέτοια δύναμη όλο το νερό των ωκεανών και των θαλασσών να το μεταβάλει σε γλυκή. Ή μπορείς να καταλάβεις πόσο είναι γλυκή αυτό το νερό όπου πέφτει από τον ουρανό? Μπορεί να το καταλάβεις. Από τον ουρανό έπεσε το νερό εκείνο. Μια σταγόνα. Και μετέβαλε όλη την θάλασσα, την αλμύρα της θαλάσσης, την άλλαξε αμέσως και έκανε όλο το νερό γλυκί. Ο Άδης είναι πικρός. Αν έπεφτε όμως μέσα σε αυτόν τον Άδη μια σταλαγμαθιά από τον Παράδεισο, όλη εκείνη την πικράδα θα την μετέβαλε, θα έσβαινε όλη εκείνη τη φλόγα, θα έπαυε όλα εκείνα τα δάκρυα και τους πόνους και τους αναστεναγμούς. Ο Άδης θα γίνει το Παράδεισο. Μπορεί να καταλάβεις τι λογής είναι εκείνη η χαρά? Μπορεί να το καταλάβεις? Να πούμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε περισσότερο περίπου τι είναι η χαρά. Αναφέρεται ότι η Ρώμη έκανε έναν πόλεμο, ενίκησε τους εχθρούς και γύρισαν στην πόλη οι στρατιώτες οι οποίοι ενίκησαν.
χαρά μεγάλη. Έτρεξαν όλοι οι συγγενείς, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι άγνωστοι, εκείνοι οι οποίοι είχαν παιδιά στον πόλεμο, εκείνοι οι οποίοι είχαν φίλους στον πόλεμο. Έτρεξαν όλοι εις τα στήρας της πόλεως, οι πατέρες, οι μητέρες, οι αδελφοί, για να δουν τους στρατιώτες που ήρχοντο ζωντανοί χωρίς να πάθουν τίποτε, νικητές. Εκείνοι οι οποίοι δεν απέθανον στην μάχη, ήθελαν να τους δουν. Ανάμεσα σε αυτούς που έτρεξαν για να προϋπαντήσουν τους νικητά στρατιώτες υπήρχε και μία μητέρα. Ήταν χείρα. Είχε ένα μονάκριβο παιδί, το οποίο έφυγε στον πόλεμο και τώρα τρέχει και αυτή μέσα σε όλον εκείνο τον κόσμο να δει το παιδί της ανεγύρισε ζωντανό με όλους τους άλλους, τους λοιπούς νικητά στρατιώτες. Ανέμενε και έβλεπε τώρα εκεί, τώρα εδώ, ερωτούσε συνεχώς, μήπως είδατε το παιδί μου, μήπως έζησε το παιδί μου, το είδε κανένας από εσάς. Όσοι έμπαιναν μέσα στην πόλη, έτρεχε και φώναζε, μην είδετε τον ιόν μου. Τώρα σήκωνε τα μάτια να τον ξεχωρίσει μέσα σε εκείνο το πλήθος. Μάνα, χείρα, με την ελπίδα μόνο σε ένα παιδί. Και φώναζε, «Ιέ μου, πού είσαι, πού προβαίνεις, πού πηγαίνεις, βγες λιγάκι να σε δω. Πώς δεν φαίνεσαι, πώς δεν έρχεσαι, σε αναμένω». Έτσι φώναζε η μητέρα, η χείρα εκείνη η γυναίκα. Τόση αδειμονία είχε και τόση αγωνία είχε, όπου ευρίσκεται, όπου ερωτούσε, ήθελε να μάθει κάτι. Ήκουσε από τους στρατιώτες ότι τον είδαμε κάπου, αλλά απέθανε στον πόλεμο. Μην τον περιμένεις. Ανοίγει τα χέρια της. Κλαίει, φωνάζει. Δέρνει το στήθος της. Κλαίει απαρηγόρητα. Και εκεί ξαφνικά, που είχε αυτήν την αγωνία, βλέπει το παιδί της που έφτασε ζωντανό. Τρέχει, αγκαλιάζει το παιδί της, το φιλεί. Και τόσο νεχάρι, τόση μεγάλη χαρά εμπήκε μέσα της, όπου από την περισσήνε εκείνη η χαρά, έκλεισε τα μάτια της και εξεψύχησε. Και τώρα, εκεί όπου έκλαιε η μητέρα το παιδί, κλαίει το παιδί τη μητέρα. Ή μπορείς, αδερφέ μου, να καταλάβεις πώς ήταν εκείνη η άπειρη χαρά που εδέχθηκε η μητέρα. Μα αν εκείνη η χαρά άντεξε σε λίγο, σε μια στιγμή, τούτη χαρά του Παραδείσου είναι ατελείωτη, δεν τελειώνει ποτέ. Τώρα από εκείνη τη χαρά που εδοκίμασε αυτή η γυναίκα, τη στιγμή εκείνη που είδε ζωντανό το παιδί της, ασυγκρίτως μεγαλύτερα είναι η χαρά του Παραδείσου. Μια χαρά
που βαστά όχι μία ημέρα, όχι μία ώρα, όχι ένα λεπτό, όπως εκείνο που αγκάλιασε η μάνα το παιδί, αλλά ατελεύτητος και όλη η χαρά, όχι μέρος της χαράς. Αυτός είναι ο παράδεισος. Και μπορείς να μετρήσεις εκείνη τη χαρά. Και το καλύτερο, μια χαρά που κανένα πράγμα δεν μπορεί να σου την πάρει. Όσην χαρά έχεις, δεν σου την παίρνει κανένας. Ούτε ο φθόνος των εχθρών, ούτε η κακία του κόσμου, ούτε οι ληστές και οι φωνείς, κανείς δεν μπορεί να σου πάρει εκείνη τη χαρά. Είναι ατάραχος χαρά. Χαρά που δεν ταράζει. Εκεί δεν υπάρχει συμφορά. Εκεί είναι ευτυχία απέραντος. Ούτε αρρώστια, διότι η υγεία είναι απείραχτος. Δεν σε πλησιάζει ασθένεια. Όχι θάνατος, διότι εκεί είναι η ζωή αθάνατος. Χαρίσεται η μόνη καρδία και την χαράν ημών ουδήσερη απημών. Πόσα λόγια μας είπε ο Θεός μας. Θα έχετε τέτοια χαρά, λέει, που αυτήν τη χαρά δεν μπορεί να σας την πάρει κανένας. Κανείς δεν μπορεί να σας αφαιρέσει εκείνη τη χαρά, λέει, του παραδείσου. Είναι λοιπόν ο παράδεισος χαρά αιώνιος, χωρίς θάνατον. Ναι, γιατί εκεί ζεις με αυτήν τη ζωή του Θεού, του ιδίου του Θεού. Εσύ μένεις με αυτήν τη διαμονή με τον Θεό. Είσαι με αυτό το είναι του Θεού. Ζεις όσον ζει ο Θεός. Είναι χαρά χωρίς τέλος. Διότι εσύ χαίρεσαι με αυτήν τη χαρά του ιδίου του Θεού. Εσύ βασιλεύεις με αυτήν την βασιλεία του Θεού. Δοξάζεσαι με αυτήν τη δόξα του Θεού. Με λίγα λόγια βλέπεις τον Θεό να γίνεσαι και να γίνεσαι εσύ άλλος Θεός. Εκείνος Θεός κατά φύση, εσύ Θεός κατά χάρη. Και καθώς το αναμένο σίδερο, μια άλλη εικόνα θα φέρουμε για να δούμε τι είναι ο παράδεισος. Εκείνος ο σιδηρουργός, ο οποίος θέλει να μεταμορφώσει το σίδερο, τον σίδηρο, αυτός ο τεχνίτης βάζει αυτόν τον σίδηρο μέσα στη φωτιά. Η φωτιά είναι μεγάλη, βάζει αυτό το σίδηρο μέσα και σε μια στιγμή το σίδηρο γίνεται ίδιο με την φλόγα της φωτιάς. Δεν ξεχωρίζεις. Είτε αν βλέπεις τον σίδηρο ή αν βλέπεις τη φωτιά, το ίδιο χρώμα έχουν. Την ίδια λαμπρότητα. Δεν ξεχωρίζεται η φωτιά από τον σίδηρο, ούτε το σίδηρο από τη φωτιά, αλλά φαίνονται και τα δύο ένα. Έτσι είναι στον παράδεισο. Ούτε ο Θεός ξεχωρίζει τον μακάριον, ούτε ο μακάριος από τον Θεό. Χαρά ατελεύτητος. Και μας φανερώνει ο Θεός στην Αγία του Γραφή. Τι μας λέγει? Όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Είμεθα όμοι με τον Θεό και θα τον δούμε όπως είναι ο Θεός. Εδώ δεν το βλέπουμε. Είναι μόνο πίστης. Πιστεύουμε. Αυτή είναι όλη η μακαριότητα της Εκκλησίας που διδάσκει τα παιδιά της. Να μην βλέπουμε και να πιστεύουμε. Μακάρι οι μηδόντες και πιστεύσαντες και πιστεύοντες.
είπεν εις τον Θωμάν ο Θεός. Εσύ με είδες, του λέγει, και πιστεύεις. Εγώ θα μακαρίσω εκείνους που δεν με βλέπουν και με πιστεύουν. Εκεί τον βλέπουμε καθώς είναι και πλέον δεν πιστεύουμε. Φεύγει η πίστης, όπως είπαμε στην αρχή του κηρύγματος. Δεν υπάρχει πίστης στον Παράδεισο. Όμοιε αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστίν. Εκεί δεν είναι πλέον πίστης, διότι είναι όρασης, βλέπουν τα μάτια πλέον. Ελήθης και έφυγε το σκότος, έφυγε η εικόνα, έφυγε το όνειρο, αυτός ο κόσμος, τον οποίον διαρχόμεθα είναι ένα όνειρο, αδερφοί μου, το οποίο κοιμάσαι και το βλέπεις και όταν ξυπνήσεις δεν το βλέπεις. Αυτή είναι η παρούσα ζωή. Εκεί λάμπει το φως. Εκεί δεν είναι ελπίδα να ελπίζεις πλέον ότι θα δεις τον Παράδεισο. Διότι είναι ο Παράδεισος, είναι η απόλαυση του Παραδείσου. Έπαυσε το μέλλον, δεν υπάρχει μέλλον πλέον. Φαίνεται το παρόν. Εκεί είναι μονάχα, μοναχή η αγάπη. Διότι αγαπούμε εκείνον το άκρον αγαθόν, όπου βλέπουμε και χορταίνει ο νους μας με την όραση, χορταίνει η καρδία μας με την απόλαυση, χορταστήσονται εις το οφθήνεμι την δόξαν σου. Να χορταστώ, λέγει, να βλέπω την δόξα σου, να χορτάσω με την δόξα σου, λέγει ο ψαλμωδός. Μόνο που θα σε βλέπω, λέγει, αυτό είναι το παν για μένα. Δι' αυτό είπε ο Θεός, ότι εκεί δεν υπάρχουν ούτε φαγητά, δεν υπάρχουν ούτε απολαύσεις, δεν υπάρχουν τίποτε. Αυτήν, είπε ο Απόστολος Παύλος, και ταύτα καταργήσει ο Θεός. Λέγει για την κοιλία του ανθρώπου που δεν νηστεύει. Εκεί λέγει, όταν κερδίσεις τον Παράδεισο, θα πάψουν αυτά τα οποία τρέχεις εδώ να τα έβρεις. Αυτήν και ταύτα καταργήσει ο Θεός, και την κοιλία και τα φαγητά. Και από ταύτα καταλαμβάνεται ακόμη τι είναι ο Παράδεισος. Όχι, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε. Το πιστεύω, γιατί ένας άνθρωπος δεν είναι όσα πρέπει να υπεί για να πληρώσει αυτό το οποίο ονομάζεται Παράδεισος. Πάντα της αδύνατε λέγει τον καταξίαν ουδέν, μαρτυρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Θέλει να πει, αλλά δεν λέγει εκείνα τα οποία ακριβώς είναι. Ω Παράδεισε, εμείς μπορούμε να σε κερδίσουμε, δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Εις όλον τον κόσμο, όταν είδε ο Σολομών, ευγήκε το όνομά του, η ευτυχία του, τα πλούτη του Σολομώντος και οι χαρές του Σολομώντος. Η βασίλισσα της Αιθιοπίας, η Σαβά, ήκουσε πράγματα παράδοξα δι' αυτόν τον βασιλέα. Ήκουσεν πολλά, πάρα πολλά, όπου με τα βίας επίστευε. Ήθελε να πιστεύσει αυτά που είχε, αλλά δεν μπορούσε. Ευουλήθη λοιπόν να τα ειδεί με τα μάτια της. Και λοιπόν ξεκίνησε με στρατιώτες, ξεκίνησε με φρουρούς, ξεκίνησε με αυλικούς και εκίνησε να πάει στην Ιουδαία να ειδεί τον Σολομώντα. Όσαν έφτασε στην Ιερουσαλήμ και είδε τόση μεγαλοπρέπεια, όσαν μπήκε μέσα στο βασιλικό παλάτι του Σολομώντος και είδε τόσους θησαυρούς, όσαν παρουσιάστη έμπροστα του βασιλέου Σολομώντος και είδε τόση δόξα, ήκουσε τόση σοφία, άνοιξε το στόμα της και είπε, «Ω βασιλεύ», του λέγει, «εγώ ήκουσα δια την βασιλεία σου πράγματα παράδοξα, μα δεν επίστευα
σε εκείνους που μου τα έλεγαν, έως ότου ήρθα και τα βλέπω με τα μάτια μου. Τα βλέπω τώρα, τα πιστεύω, τα θαυμάζω και απορώ. Σου λέγω όμως πως εγώ δεν ήκουσα όσα βλέπω. Εγώ βλέπω άπειρα. Εγώ ήκουσα με τα βίας τα μισά. Και ειδού ουκέστην ουδέ το ίμιση καθώς απήγγυλαν με. Και να μπροστά μου λέγει, εκείνα που ήκουσα λέγει, ούτε τα μισά από όσα βλέπω. Παιδάκια μου, αδερφοί μου, πολλά είναι εκείνα που μας λέγουν δια των παράδεισων. Πολλά μας λέγουν οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι, αυτός ο Χριστός, όλα μεγάλα, όλα υψηλά, όλα παράδοξα, δεδοξασμένα, ελαλήθη περί σου η πόλη του Θεού. Πόσα μας λέγουν οι γραφές, πόσα μας λέγουν οι προφήτες, πόσα μας λέγουν οι Άγιοι, πόσα μας λέγει ο Θεός. Εμείς όχι ότι δεν πιστεύουμε. Πιστεύουμε, αλλά δεν τα καταλαμβάνουμε. Δεν μπορεί ο νους μας να καταλάβει τι είναι ο παράδεισος. Θεέ μου, θέλουμε να του είπει όταν τον δούμε. Ήκω από λάδια των παράδεισων, από εκείνα όμως τα οποία ήκουσα, είναι ούτε τα μισά από όσα βλέπω. Ήκω από λά, μα δεν καταλάβαινα. Τώρα όπου τα βλέπω, τα καταλαβαίνω. Ακοήν μεν ο τός οίκου όν σου το πρώτερον, νυν δε ο φθαλμός μου εώρα και σε. Τα αυτιά μου οίκουαν για σένα, αλλά τώρα βλέπουν τα μάτια μου, αυτός που είσαι. Βλέπω και όλος χαίρομαι, όλος μακαρίζομαι, όλος δοξάζομαι. Τόση είναι η δόξα του παραδείσου και εγώ τόσον ηγάπων την δόξα του κόσμου. Μωρός που ήμουνα, μωρός που ήμουν εγώ και δεν επαρετούσα χιλίους κόσμους για να κερδίσω έναν παράδεισο. Τέτοια είναι η αιώνια ζωή και εγώ τόσον ηγάπησα μίαν ζωή πρόσκαιρο. Μωρός που ήμουν εγώ και δεν έδιδα χιλίας άλλα ζωάς για να κληρονομήσω αυτήν την μακαριότητα. Μωρός που ήμουν εγώ, βλάξ, πλάξ, σάξ, αυτός ήμουν. Εκενδύνευσα τόσους χρόνους να χάσω τέτοιον παράδεισον και τέτοιαν ζωή για να χαρώ με μία μυαρά πόρνη, να χορτάσω την αχόρταρο φιλαργυρία μου για να κάνω μία συχαμερή όρεξή μου. Ας είναι χίλιες φορές ευχαριστημένη η ασπλαχνία σου, Θεέ μου, όπου εγλίτως από τόσους κινδύνους και τώρα είμαι στον παράδεισο, όπου ζω μια ζωή χωρίς θάνατο, όπου χαίρομαι μια χαρά χωρίς τέλος. Εκεί όπου καταλαβαίνουμε, γιατί βλέπουμε, μπορούμε να πούμε τέτοιας λογής, μα εδώ που δεν βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε τίποτε άλλο παρά «Ω παράδεισε, ω παράδεισε». Πώς μπορούμε να σε κερδίσουμε εμείς εδώ που είναι τα μάτια μας ανοιχτά, μα εμείς δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Αδερφοί μου, θα κλείσουμε μόνον με τα τελευταία μας λόγια. Ο παράδεισος είναι κάτι το οποίο, εάν θέλουμε, τον κερδίζουμε, διότι έκαναν ο Θεός τον παράδεισο δια τους δικαίους. Έκαμε και τον Άδη δια τους αμαρτωλούς. Εσφάλισε και τον παράδεισο, εσφάλισε και τον Άδη. Μα τα κλειδιά του Άδου τα εκράτησε αυτός ο ίδιος. Έδωκεν την ασφάλεια στα χέρια του, του Άδου, ο Θεός. Και έχω τα σκλής του Άδου, λέγει. Τα κλειδιά του Παραδείσου όμως δεν τα έδωσε σε κανέναν άλλον,
ούτε εζήτησε να μην ανοιχτεί ο Παράδεισος. Τα έδωκεν τα κλειδιά αυτά του Παραδείσου εις τα χέρια των ανθρώπων. Του Άδου τα εκράτησε ο ίδιος. Αν θέλει ο άνθρωπος να κολλαστεί στον Άδην, τα κλειδιά του Άδου είναι εις τα χέρια του Θεού. Αν θέλει ο άνθρωπος να σωθεί στον Παράδεισο, τα κλειδιά του Παραδείσου είναι στα χέρια του ανθρώπου. Δεν το είπε ο ίδιος εις τον Πέτρο. Θα σου δώσω, λέγει, τα σκλής του Παραδείσου, τα κλειδιά του Παραδείσου. Δεν μπορούσε να πει το κλειδί του Παραδείσου. Διότι υπάρχουν πολλά κλειδιά. Με ένα κλειδί ανοίγεται ο Παράδεισος μόνον? Όχι. Τα κλειδιά είναι πολλά. Πολλών λογιών. Ένα κλειδί είναι σιδερένιο. Ένα άλλο είναι χρυσό. Και ένα άλλο είναι ξύλινο κλειδί. Τέτοια είναι τα κλειδιά του Παραδείσου. Και δια τούτο τα λέγει κλειδιά ο Θεός. Το σιδερένιο, το χρυσό και το ξύλινο. Το ξύλινο είναι δια των πτωχών άνθρωπων ο οποίος υπομένει. Το χρυσό είναι δια των πλούσιων, δια να ανοίξει τον Παράδεισο. Και το σιδερένιο είναι για κάθε άνθρωπον ο οποίος θέλει να σωθεί, ώστε όλα είναι εύκολα να σωθεί ο κάθε ένας από εμάς. Ω Παράδεισε, Παράδεισε, να σε καταλάβουμε δεν μπορούμε, να σε κερδίσουμε μπορούμε. Αξίωσε μας, Κύριε, της αιωνίου βασιλείας σου. Αμήν, αμήν, αμήν. Να μας αξιώσει ο Θεός να τον κερδίσουμε και να είμεθα όλοι μαζί. Κάθε ένας πνευματικός πατέρας παίρνει μαζί του και τα πνευματικά του τέχνα. Αυτός είναι ο Παράδεισος. Θα φανταστείτε τον Παράδεισο και να πηγαίνει μπροστά ο πνευματικός και πίσω του όλα τα παιδιά τα οποία με τη βοήθεια του Θεού κερδίθησαν ακούοντες το Ιερό Ευαγγέλιο. Φανταστείτε αυτήν τη σκηνή. Και ο άλλος επίσης, και ο άλλος επίσης, και ο άλλος επίσης. Όλοι οι πνευματικοί πατέρες θα πάρουν τα πνευματικά τους στα παιδιά τα οποία εσώθησαν ακούγοντας τον Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο Παράδεισος, η εκλεκτή του Παραδείσου. Εκείνοι οι οποίοι ακούν και τηρούν. Τι να πω όμως, θα πω ένα παράπονο, ότι υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και την ώρα της Θείας Λειτουργίας υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι παρερμηνεύουν τα λόγια τα οποία ακούουν από τον πνευματικό τους ή από τον θεολόγο ο οποίος κηρύττει το Λόγο του Θεού. Άλλα ακούνε και άλλα καταλαβαίνουν και προσπαθούν να διασύρουν εκείνον που μιλεί τα λόγια του Θεού, να το συκοφαντήσουν, να του προξενήσουν λύπη, να του προξενήσουν διωγμόν. Και είναι κρίμα ύστερα από τόσες, να σκεφτείτε ότι φτάνουμε τα 2.000 κηρύγματα που ακούσατε. 2.000 κηρύγματα. Ο Απόστολος Πέτρος με ένα κήρυγμα επήρενε στον Χριστό 3.000 κόσμο. Εμείς 2.000 κηρύγματα έχουμε τον κόσμο να ακούει άλλα και να καταλαβαίνει άλλα. Γιατί αυτό? Διότι δεν έχουμε τον Θεό μέσα μας.
Και τι θα μας πει ο Θεός, θα μας πει ότι πόσα ακούσατε και δεν τα τηρήσατε. Ακούμε τον θεολόγο να ομιλεί και διασύρουμε το όνομά του. Άλλα λέγει και άλλα καταλαβαίνουμε. Άλλα ακούμε και άλλα κατανοούμε. Γιατί, διότι είμαι θα πονηρεί. Και λέει ο Θεός, αφέλετε τας πονηρίας από τον ψυχόν μου. Βγάρτε, λέγει, την πονηρία που έχετε μέσα σας. Μην έχετε την πονηρία και την κακία και την εκδίκηση. Διότι θα έρθει η στιγμή που θα σας στερήσω, λέγει, αυτό το φαγητό. Σας δίδω φαγητό να φάγετε και να ζήσετε εις τον παράδεισο και εσείς δεν το θέλετε. Θα κλείσω, λέγει, το στόμα των δικών μου των παιδιών και δεν θα ακούτε τίποτε. Το κακό δεν είναι από... Το κακό δεν είναι από... τίποτε άλλο, ημι μόνο, από τα πάθη τα οποία έχουμε στον τον κόσμο. Και όσες ευτυχίες και αν έχεις και όσες χαρές και αν έχεις σε αυτόν τον κόσμο, κάποια μέρα θα τα κλείσεις τα μάτια σου. Και τότε δεν θα κερδίσεις εκείνο που δεν μπορεί να χαθεί. Οπωσδήποτε, αδερφοί μου, πλειστάκης ομιλήσαμε και είπαμε ότι για να μπορέσεις να δεχθείς την χάρη του Θεού πρέπει να έχεις καρδίαν καθαράν. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή τον Θεό όψονται. Θέλει να δεις τον Θεό, να έχεις καρδιά καθαρή. Εφόσον δεν έχεις καρδιά καθαρή, πώς θα δεις τον Θεό? Ήρθε ό,τι λέγουμε και ό,τι μιλούμε να μπαίνουν μέσα στα αυτιά των παιδιών του Θεού και να κάθονται στην ψυχή των και να μην ακούουν άλλα και να καταλαβαίνουν άλλα, γιατί ο διάβολος τα κάνει αυτά. Άλλα ακούς, άλλα σου βάζει αυτός. Και τότε όταν κλείσει ο Θεός το στόμα των παιδιών του και δεν θα ακούμε λόγον Θεού, τότε θα είναι το κλάμα το μεγάλο. Έβγαινε ο γέροντας από το μοναστήρι και κατέβηκε με τον υποτακτικό του στην πόλη και πήγε και μπήκε μέσα σε ένα σπίτι που τον εκάλεσαν. Όταν μπήκε μέσα στο σπίτι, να κάθισε εκεί. Περίμενα να ανοίξει το στόμα του. Δεν το άνοιξε. Περίμενα, δεν το άνοιγε. Περίμενα, δεν το άνοιγε. Και τέλος, γέροντα, μα γιατί δεν ανοίγεις το στόμα σου? Διότι δεν είστε άξιοι να ακούσετε το λόγο του Θεού. Αυτό απήντησε. Δεν με αφήνει ο Θεός, λέει. Έτσι θα πάθαμε κι εμείς. Ακούμε άλλα και καταλαβαίνουμε άλλα και συκοφαντούμε εκείνους οι οποίοι κηρύττουν το λόγο του Θεού. Οπωσδήποτε. Ως εδώ. Τώρα. Θα ευχηθούμε καλή Σαρακοστή. Θα ευχηθούμε δι' όσους καπνίζουν αυτό το διαβολό χορτό να το σταματήσουν. Αν και να περιοριστούν μόνο σε αυτή την νηστεία. Τα άλλα όλα να τα φάνε, ό,τι θέλουν. Και κρέατα να φάνε και τυριά να φάνε και οτιδήποτε. Κόψε το τσιγάρο μόνο και έχεις κερδίσει τη μεγαλύτερη νηστεία για την ψυχή σου. Διότι όταν πίνει τσιγάρο δεν μπορεί να πάει να κοινωνήσεις. Το στόμα σου όζει. Βρωμάει το στόμα σου. Τσιγαρίλα, πού θα βάλεις τον Θεό εκεί? Τον Θεό τον καθαρό, πού πρέπει να τον βάλεις? Να του βάλεις το στόμα του Θεού το τσιγάρο σου? Ας κόψουμε λοιπόν όσοι καπνίζουν τούτο το διαβολόχορτο. Να πάρετε ένα βιβλίο που υπάρχει έξω, να διαβάσετε, ίσως το κατανοήσετε περισσότερο.
Νηστεία λοιπόν σημαίνει να κόψεις τα πάθη σου. Αυτό σημαίνει νηστεία. Όταν κόψεις τα πάθη σου έχεις νηστέψει. Αν δεν τα κόψεις δεν νηστεύεις. Λες ότι νηστεύεις αλλά δεν νηστεύεις. Νηστεία λοιπόν. Να κλείσει η γλώσσα. Λυπούμε διότι στον Άγιο Γεώργιον τόσα έχω πει, τόσα έχω παραγγείλει, τόσα έχω συμβουλεύσει. Μπαίνει ένα πλάσμα μέσα στην Εκκλησία. Αμέσως ανακρίσεις από πού είσαι, γιατί ήρθες, γιατί έρχεσαι, τι έχεις. Τι σε ενδιαφέρει Κυρία. Είσαι έγκυος και τι σε ενδιαφέρει Κυρία μου, αν είμαι έγκυος ή όχι. Πάλι παιδί. Αξίζει τώρα να ανοίξω το στόμα μου και να βάλω μια ανάποδη ευχή για να καταλάβει. Αλλά δεν το κάνω. Βλέπουν τα πλάσματα του Θεού, τους δίδει ο Θεός ευλογία, δεν θέλουν να τα βλέπουν. Δεν έχουν ευλογία, χαίρονται. Είδαν ότι έχουν παιδάκι μέσα στην κοιλιά της η μητέρα, θρήνος. Κάτσε Κυρία μου ήσυχη. Και πού? Στον Άγιο Γεώργιο που ακούνται 2000 κηρύγματος τώρα. Μάλιστα. Κάποτε κλαίω και λέω Θεέ μου και τούτος ο κόπος μόνος που κάνω μέρα νύχτα που πάει. Σε ποιο τα αυτιά μπαίνουν. Σας είπα όταν μπαίνετε μέσα στην εκκλησία δεν θα κοιτάζετε ούτε δεξιά ούτε αριστερά ούτε ποιος είναι κοντά σου, ούτε ποιος είναι πίσω σου, ούτε ποιος είναι μπροστά σου, καθόλου. Να μην σε ενδιαφέρει τίποτα. Να μας διδάξουν οι καθολικοί, Αν μπεις μέσα στην εκκλησία των καθολικών του Πάπα και να δεις το μαντιλάκι στο κεφαλάκι, σκεφτεί χάμω και δεν βλέπει δίπλα, αγγέγεται ο κόσμος, δεν βλέπει ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Τελειώνει, κάνει το σταυρό της και πηγαίνει στο σπίτι της. Και άντρας είναι ή γυναίκα είναι. Εμείς ανοίγουμε ολόκληρη εφημερίδα να μάθουμε από πού έρχεται η Κυρία, ποια είναι η Κυρία, γιατί ήρθε η Κυρία, γιατί έχει τίποτε. Ευγήκε και το όνομα ο Άγιος Γεώργιος η Εκκλησία των Εξορκισμών και καλός, πολύ καλός, πάρα πολύ καλά, το χαιρόμεθα διότι το έπιασε ο κόσμος ότι υπάρχει διάολος και τουλάχιστον να ξέρουν ότι υπάρχει και μια εκκλησία που πολεμεί το διάολο. Είναι χαρά τούτο. Αλλά στην εκκλησία αυτήν που γίνεται πόλεμος ολόκληρος, πώς εσύ δεν διορθώνεσαι να έρθεις εδώ. Αυγούστωσα, δεν διορθώνεσαι. Το λοιπόν. Πολεμούμενα αδελφοί μου, πολεμούμενα. Αλλά δεν ξέρετε εσείς τι πόλεμο έχει αυτός που σας ομιλεί. Γι' αυτό. Νομίζετε ότι είναι αστεία να πολεμάς με αοράτους εχθρούς. Δεν είναι αστεία. Προσπαθούμε να χτίσουμε το πνευματικό κέντρο για να καλέσουμε πολλούς να ομιλήσουν. Να καλέσουμε επιστήμονες. Να ακούσετε γλώσσα της επιστήμης. Να καλέσουμε ανθρώπους οι οποίοι διδάσκουν. Να ακούσετε καθηγητάς. Προσπαθούμε να κάνουμε αυτό το πνευματικό κέντρο. Να φωνάξουμε τα παιδιά τα οποία κινδυνεύουν να χάσουν την ψυχή τους με τα ναρκωτικά. Να προσπαθήσουμε μπορεί να τα οδηγήσουμε στον Θεό. Βρίσκουν λέγει, βρίσκουν τόπους λέγει για να κόψουν τα ναρκωτικά λέγει ναι. Ποια ναρκωτικά θα κόψει ο νέος. Με αυτούς τους τόπους που βρίσκεις
Άλλοι λέγουν να πίνει άλλο ναρκωτικό πιο λιγότερο για να αφήσει το μεγαλύτερο. Όχι βλακίες, αλλά ανοησίες πρώτου μεγέθους. Εκείνος ο οποίος διώχνει τα ναρκωτικά είναι μόνον ο Χριστός. Να το καταλάβουμε, επιτέλους. Μόνον ο Χριστός διώχνει τα ναρκωτικά. Κάνανε σχολεία και κάνανε σωματεία και κάνανε τόπους και κάνανε όλες τις εφευρέσεις να κόψουν τα ναρκωτικά. Είναι βρε, δεν τα κόβει. Μην κουράζεσαι. Όλοι πρέπει να τα βοηθήσουμε, πρέπει να τα τρέξουμε εξοπλίσω, να τα βάλουμε μέσα σε αυτά τα σχολεία, λέγει, να καταλάβω. Δεν τους διδάσκεις ότι ο Χριστός θα του τα διώξει. Όλα τα άλλα του τα λες. Εκείνον όμως που πρέπει να το πεις, δεν του το λες. Γιατί είναι για τους καθυστερημένους αυτό. Το τσιγάρο, το βιβλίο του τσιγάρου θα πάρετε. Γιατί πολεμούμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό το πάθος, κόψετε το, πατάτε το χάμο, λιώστε το. Μην ακούτε τον τρισκατάρατο που σου λέει δεν μπορείς. Σου λέει δεν μπορείς. Κόψε το, πάτησε το χάμο να δεις πώς μπορείς. Ζήτησε τη βοήθεια του Θεού να δεις πώς μπορείς. Σου δείχνει, σου πληστάγεις, δείχνω τον Θεό και το τσιγάρο. Και ξέρεις τι μου απαντούν, το τσιγάρο. Βρε, αφήνεις τον Θεό και πιάνεις το διάολο. Ναι, λέει, δεν μπορώ, λέει. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Εδώ το λέγω είναι το Άγιο Ποτήριο, να πάει να κοινωνήσεις. Και εδώ είναι το τσιγάρο. Πρέπει να αφήσεις το τσιγάρο για να πάει στο Άγιο Ποτήριο. Όχι, λέει, δεν μπορώ. Αν ήταν δυνατόν όσοι έρχονται στον Άγιο Γεώργιο να μην εκάπνιζε κανένας, θα δεν ξέρω, θα έπαιζα τις καμπάνες 24 ώρες. Αλλά ένα που μπαίνουν μέσα στην εκκλησία, προπάντων να δείτε γάμους, προπάντων να δείτε γάμους, και να μπαίνει το τσιγάρο μέσα στην εκκλησία που τελούνται τα μυστήρια του Θεού. Παιδάκι μου, τράβα λίγο παρακάτω να πιεις αυτό το βρώμικο, εφόσον το θέλει. Όχι, λέγει, εδώ θα το πιω. Βρε, δεν βλέπεις ότι είναι αγιασμένο μέρος, σε τον μπαίνει μέσα το τσιγάρο. Εδώ θα πιω, λέει. Καταλάβετε που βρισκόμεθα. Οπωσδήποτε. Φεύγουμε και από αυτό. Φεύγουμε και από αυτό. Φεύγουμε και από αυτό. Λοιπόν, προχωρούμε τώρα. Για να σας πω ότι έχουμε και έναν μπριλόκ με τον Άγιο Γεώργιο και τον ναό του Αγίου Γεωργίου, να το πάρετε και αυτό, να βάζετε τα κλειδιά σας πάνω και να έχετε την ευλογία του Αγίου. Και στο αυτοκίνητό σας μπορείτε να το βάλετε, διότι είναι ο ναός που είναι αγιασμένο μέρος, είναι και ο Άγιος Γεώργιος που έχει τον ναό. Εκείνο τον μπριλόκ όταν το πάρετε είναι ευλογία του Θεού. Και τα δίδουμε όλα, όσα μαζεύουμε, τα δίδουμε για να ξεχρεώσουμε το χρέος. Όσοι θέλετε να φύγετε, να πάτε στο καλό. Οι άλλοι που έρχονται για πρώτη φορά, μιλώ για πρώτη φορά, αν ήρθαν και άλλη φορά και τα ακούσαν και δεν τα τηρούν, είναι κακό. Δεν θα έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο οι γυναίκες με τα παντελόνια. Δεν είναι σωστό. Είναι αμαρτία. Βδελίσσεται, λέγει ο Θεός, συχαίνεται ο Θεός όταν σε βλέπει να φοράς τα παντελόνια και να μπαίνεις και μέσα στην εκκλησία του και να έρχεσαι και να έχεις και την απέτηση να κοινωνείς. Δεν είναι για σένα το παντελόνι, είναι για τον άντρα το παντελόνι. Το σώμα σου δεν το έπλασε ο Θεός να φοράς παντελόνια. Όταν φοράς παντελόνια, αν ήταν δυνατόν να έβλεπες τη σκιά σου, όχι μπρος, πίσω. Έτσι να γυρίζει το κεφάλι σου να δεις τι φοράεις. Αλλά δεν γυρίζει. Δεν είναι το σώμα σου πλασμένο να φοράεις παντελόνια. Κατάλαβε το. Όχι, λέγει, εγώ θα το φορώ. Φόρησε το. Εντάξει, αλλά
Ξέρεις ότι σε μόλυνε ο διάβολος, σε έχει μολύνει ο Σατανάς. Σε μόλυνε και δεν άφησε την ανθρωπότητα, όλη την έχει μολύνει. Θα έρχεστε στον Άγιο Γεώργιο και να φοράτε τη φούστα σας, το φουστανάκι σας. Μην έρχεστε εδώ που γίνονται μάχες μεγάλες, διότι αντί να κερδίσεις χάνεις. Όσοι θα μείνετε λοιπόν, θα διαβάσουμε ένα ευχή. Όσοι θα πάτε, να πάτε στο καλό και καλήν Ανάσταση. Θα πούμε δε πάλι, μη τυχό την ημέρα της Αναστάσεως ακούσετε το Χριστός Ανέστη και φύγετε. Μη φύγετε, διότι είναι φοβερόν τα μάρτυρα.